Αποτροπιασμός και οργή είναι τα συναισθήματα που κυρίευσαν τους κατοίκους της Λακωνικής Μάνης όταν έγινε γνωστή η είδηση ότι ένας από τους παλιούς ιερείς της περιοχής συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές με την κατηγορία της κακοποίησης ανηλίκου. Μία φρικιαστική πράξη που επαναλαμβανόταν επί 4 συνεχόμενα χρόνια, από την τρυφερή ηλικία των 8, όπως φέρεται να εκμυστηρεύτηκε το νεαρό κορίτσι με τη βοήθεια παιδοψυχολόγων που την εξέτασαν. Η συμπεριφορά του θύματος ήταν εκείνη που προβλημάτισε για τη δασκάλα της. Εκείνη ήταν που ειδοποίησε τους γιατρούς στο κέντρο υγείας Αραιόπολης κατόπιν της συνεννόησης με τον διευθυντή του σχολείου. Το κοριτσάκι υποβλήθηκε σε εξετάσεις όπου και διαπιστώθηκε ότι είχε κακοποιηθεί. Σύμφωνα με τη δική της μαρτυρία, την κακοποιούσε ο σύντροφος της μητέρας της, δηλαδή ο ιερέας, και μάλιστα επί σειρά ετών. Ο ιερέας μετά τη σύλληψη και την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οδηγήθηκε στις φυλακές της Τρίπολης, καθώς διατάχθηκε η προφυλάκησή του. Το Σάββατο, η Ιερά Μητρόπολη Μάνης ανακοίνωσε ότι εν λόγω ιερέας έχει ήδη τεθεί σε αργία, σύμφωνα με τις κείμενες εκκλησιαστικές διατάξεις. Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων για τη σύλληψη του ιερέα στην Ανατολική Μάνη Λακωνίας για σεξουαλική κακοποίηση 12χρονου κοριτσιού, το χαμόγελο του παιδιού ενημερώνει για την οδύσσια που πέρασε το μικρό κορίτσι προσπαθώντας να μιλήσει για την φρίκη. Η 12χρονη βρίσκεται πλέον στη φροντίδα του χαμόγελου. Ήρθε σε εμάς λοιπόν και εκεί που αισθάνθηκε τη θαλπορή, τη ζεστασιά και την εμπιστοσύνη, εκπιστηρεύτηκε σε κάποια παιδαγωγό ότι γινόταν αυτά τα πράγματα από τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος είχε σχέση με τη μητέρα. Σε σημείο να έχετε η μητέρα, και τα λέω αυτά έξω τα δόντια πλέον, με τον δικηγόρο, προκειμένου να αποτρέψει τη μαρτυρία στο σπίτι, να κάνει φασαρίες, να δημιουργεί προβλήματα και να συλληφθεί η υπεύθυνη παιδαγωγός του σπιτιού μπροστά στα παιδιά, γιατί δεν αφήναμε αυτή την γυναίκα με τον δικηγόρο να προσπαθεί να κάνει bullying στο παιδί προκειμένου να αλλάξει. Όμως τα ερωτήματα παραμένουν και είναι αμήλικτα. Ως πότε ένα παιδί θα βρίσκει το θάρρος να μιλήσει για τη φρίκη που περνάει, αλλά κανείς δεν θα το πιστεύει? Ως πότε ένα παιδί θα πρέπει να ταλαιπωρείται με αμέτρητες καταθέσεις σε αφιλόξενα για παιδιά δικαστήρια, βιώνοντας ξανά και ξανά την κακοποίηση? Ως πότε ένα παιδί θα βιώνει κακοποίηση και μια ολόκληρη τοπική κοινωνία θα σωπαίνει?